Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Κολέτη, αντιπρόεδρο της, του Ελληνικού Σωματείου Δυναμικού Τριάθλου και διευθυντή της Σχολής Κριτών. Η οποία διεξήχθη χθες το Σάββατο. Θέλω να μας πεις λοιπόν κάποια πράγματα για τη Σχολή Κριτών, πώς πήγε, πόσες συμμετοχές είχε, αν είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Καταρχάς, είμαι πολύ ευχαριστημένος εγώ από τη Σχολή Κριτών που καταφέραμε βασικά που κάναμε για πρώτη φορά επίσημη Σχολή Κριτών στο Δυναμικό Τρίαθλο στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε την ευκαιρία να έρθει ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου αυτοί ήταν εισηγητές. Ήταν γύρω στα 40 με 45 άτομα. Τα σχόλια τους δεν περιμένανε να είναι τόσο πολλοί κριτές στη σχολή και σήμερα ειδικά ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας πριν από λίγο έλεγε ότι εγώ κάνω αγώνες με γύρω στα 400 άτομα και έχω 6 κριτές ενώ εσείς με 50-60 άτομα ως αθλητές είχατε 10 κριτές. Wow, δηλαδή δεν το περίμενε. Θες να μας πεις λίγο πώς ακριβώς είναι η διαδικασία, δηλαδή παρακολουθούν, γίνεται κάποιο μάθημα, πώς ακριβώς είναι, εξετάζονται στο τέλος? Γίνεται ένα θεωρητικό μάθημα, από εκεί πέρα κάποιες γραπτές εξετάσεις και στη συνέχεια κάποιες πρακτικές εξετάσεις. Σίγουρα κάποιοι υποψήφοι που δεν είχαν καταφέρει χθες να κάνουν την πρακτική τους, την κάνανε σήμερα. Αλλά ούτως οι περισσότεροι την είχαν κάνει χθες. Σήμερα οι κριτές στον αγώνα ήταν παιδιά από τη... Σήμερα ήταν χθες από χθες, οι οποίοι κάποιοι δεν είχαν ιδέα από αυτό το άθλημα. Και από μόνοι τους ζητήσανε κεντρικοί διαιτητές. Δηλαδή σε δύσκολο γκρουπ, με καλούς αθλητές, καλό επίπεδο αθλητών, με καλά κιλά, θελήσαν μόνοι τους, ναι, εγώ θέλω να είμαι κεντρικός κριτής. Ενώ η καρέκλα του κεντρικού κριτή είναι σαν να τρίζει και ναι. Ανταπεξέλθανε πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, έχεις και άλλες ιδιότητες. Δεν είναι η πρώτη σου ενασχόληση το Ελληνικό Σωματείο Δυναμικού Τριάθλου. Πρώτα απ' όλα είσαι στη Special Olympics, στην ομάδα Βαρών, που είσαι προπονητής. Ναι, είμαι στο Special Olympics ως επικεφαλής προπονητής όλη την Ελλάδα και συντονιστής του αθλήματος, όπου εμείς δεν κάνουμε καθαρά Βαρών, κάνουμε powerlifting, έχουμε τους ίδιους κανονισμούς, λόγω της ιδιαιτερότητας των ατόμων. Είναι πάγκος μόνο ή είναι... Όχι, είναι και τα τρία. Είναι και τα τρία και έχουμε στο 100% τους ίδιους κανονισμούς. Όπου προετοιμαζόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια και ειδικά φέτος, διότι έχουμε παγκόσμιους αγώνες στο Λος Άντζελες με την παρουσία της ελληνικής αποστολής με 6 αθλητές. Ευελπιστούμε όπως και στους παγκόσμιους αγώνες που συμμετείχαμε με 12 αθλητές και είχαμε 39 μετάλλια, κάτι ανάλογο να έχουμε και τώρα. Μπράβο, κάθε επιτυχία. Κάτι άλλο τώρα. Μάθαμε ότι έχεις κάποια. Ότι το όνομά σου βρίσκεται στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Τι ακριβώς, για πες μας. Τι σημαίνει, τι είναι αυτό ακριβώς? Έχω μπει 10 φορές στο ρεκόρ Guinness σε 36 αθλήματα διαιτητής κριτής. Όπου και στα 36 αθλήματα. 36. Όταν λέμε άθλημα, τι εννοούμε, και τα αγωνίσματα είναι αθλήματα ή πώς εννοείς αθλήματα? Όχι. Αυτοί το εκλαμβάνουν ως άθλημα. Θερπίντο Στίβο το εκλαμβάνουν όλο μαζί ως άθλημα. Γιατί αν το πιάναμε ως αγώνισμα, τότε θα ήμουν σε 500. Και δηλαδή, ποια είναι κάποια από τα 36 αθλήματα στο οποίο έχεις? Σίγουρα είναι η άρση βαρών, το powerlifting, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αθλήματα παραλίας και διάφορα περίεργα, κολύμβηση, υποβρύχια, σκοποβολή, πολλά θέματα τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Από πότε έχεις ξεκινήσει αυτή την ενασχόληση? Έχω ξεκινήσει από το 2002 που ήμουν αφαιρετής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Γυμναστική Ακαδημία. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και σε επόμενους αγώνες. Καλή επιτυχία και με το Ελληνικό Σωματείο Δυναμικού Τριάθλου και αγωνιστικά και όσον αφορά τα μαθήματα για τους κριτές. Και θα τα ξαναπούμε σε κάποιον επόμενο αγώνα. Βεβαίως. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και για το που ήσασταν ως χορηγή επικοινωνίας στον αγώνα και φυσικά και στη Σχολή Κριτών. Σας περιμένουμε με τα χαράς και να έχουμε τη στήριξή σας 23-24 Μαΐου, όπου έχουμε κλείσει από τώρα ήδη την ημερομηνία. Να πούμε τι ακριβώς θα γίνει τότε, γιατί δεν το θα γίνει το πρώτο πανελλήνιο powerlifting και kettlebell Grand Prix στην Αθήνα στο ιδιωτικό γυμναστήριο The Core CrossFit Gym
όπου εκεί πέρα προσπαθούμε να παντρέψουμε πολλά πράγματα. Όπως και εδώ πέρα πάλι προσπαθήσαμε να παντρέψουμε και άλλο ένα άθλημα, δυναμικό άθλημα, το kettlebell. Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.